Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Θα μιλήσουμε στην αρχή του δελτίου απόψε με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή Ηλίας του κόμματος. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Ντόκαντε. Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει. Καλή σε εσάς, τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή της. Καλή χρονιά σε εσάς και στους δικούς σας ανθρώπους. Πάμε στην επικαιρότητα, κύριε Κατρίνη. Πριν λίγο μάθαμε ότι παραιτήθηκε από τη Βουλή ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Έτσι ξαφνικά παραιτήθηκε. Έκλεισε ο κύκλος της ενασχόλησης με την ενεργό πολιτική, είπε ο ίδιος. Τι λέτε, τι σχόλιο κάνετε για την παραίτηση Βαρβιτσιώτη? Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια ευνηδιαστική απόφαση. Νομίζω ότι κανένας δεν το περίμενε. Βεβαίως όλοι θυμόμαστε την αποπομπή του κ. Βαρβιτσιώτη από την θέση του Υπουργού Ναυτιλίας μετά το τραγικό περιστατικό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Με τον Αντώνη Καριώτη και την ατυχέστατη δήλωσή του, ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι μια προσωπική απόφαση που είμαστε υποχρεωμένοι να την σεβαστούμε και την αποδεχτούμε. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Σήμερα είχαμε μια δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του Ιερώνυμου, ο οποίος είπε θα περιμένουμε τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών να μεγαλώνουν και να αποφασίζουν μόνα τους εάν θέλουν να βαπτιστούν ορθόδοξα, με τον ορθόδοξο τρόπο. Στην ουσία ο Ιερώνυμος είπε ότι δεν θα βαπτίζουν τα παιδιά όσο είναι μικρά των ομόφυλων ζευγαριών. Τι λέτε εσείς γενικότερα? Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε τη θέση του Ιερώνυμου ή αν θέλετε να πείτε γενικότερα την άποψή σας. Να σας πω λίγο, επειδή το θέμα αυτό έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα και ήρθε, τουλάχιστον τέθηκε σε διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική μορφή που θα κατατεθεί στη Βουλή. Να. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε κύριε Ντόκα, είναι διαχρονικά υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών και δεν το κάνει μόνο θεωρητικά, το κάνει και στην πράξη. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει το Σύμφωνο Συμβίωσης όταν ήρθε στη Βουλή πέρυσι ΣΥΡΙΖΑ. Όταν τότε ο κύριος Καμένος, η συνιστόσα του κύριου Τσίπρα, δεν το ψήφισε και η μεγάλη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας το είχε καταψηφίσει. Άρα, στα θέματα δικαιωμάτων και ελευθεριών, το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα υπέρμαχο και το κάνει γιατί αυτό απηχεί τις ιδεολογικές και πολιτικές του θέσεις. Βεβαίως, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η προστασία του παιδιού και κατά πόσον από τις κείμενες διατάξεις. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Να. Γιατί και ακριβώς θα το συζητήσουμε άμεσα και αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα το ζήτημα αυτό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του παιδιού. Όμως δεν μπορεί αυτή η συζήτηση, η οποία έχει σαχθεί με λάθος τρόπο, έχει απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν τον οποίο απασχολεί τους πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ασχολούνται και με θέματα της καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια και άλλα ζητήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα δικαιωμάτων, στο οποίο εμείς, παραλαμβάνω, έχουμε ξεκάθαρη θέση και το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί με παρησία τις επόμενες μέρες, όταν πλέον το νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή και θα έχουμε τις δικές μας παρατηρήσεις και προτάσεις, πάντα όμως στην πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία, είναι σαφές αυτό, έχει γίνει σαφές από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά θα υπάρξουν κάποιοι που διαφωνούν στο ΠΑΣΟΚ. Για μας αυτό το ζήτημα δεν είναι υπαρξιακό πολιτικά, ούτε τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας. Το κατανοώ. Άρα είναι ένα θέμα αρχής, είναι ένα θέμα σεβασμού δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη θέση και στάση και αυτό βεβαίως θα φανεί και στην πράξη. Γιατί υπάρχουν εδώ, κάποιοι που διαφωνούν παρόλα αυτά. Βλέπουμε το θέατρο του παραλόγου, ναι, κύριε Ντόκα. Δηλαδή βλέπουμε εν ενεργεία υπουργούς της κυβέρνησης να δηλώνουν ότι δεν θα υπερψηφίσουν ένα νομοσχέδιο που θα το φέρει η κυβέρνηση και παρόλα αυτά να παραμένουν στη θέση τους. Άρα εδώ ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και η πλειοψηφία που προφανώς δεν υπάρχει προσπαθεί να επιρρύψει την ευθύνη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία όμως έχουν σταθερές θέσεις και δεν τις εξαρτούν από τις ισορροπίες που είναι εντός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, οι υπουργοί, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, πρώτον για το γεγονός ότι το δεν μπορεί να περάσει από το δικό του κόμμα ένα δικό του νομοσχέδιο και δεύτερον γιατί αν έχετε τους υπουργούς οι οποίοι λένε ευθαρσώς ότι διαφωνούν και παραμένουν στην κυβέρνησή του. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούν στο ΠΑΣΟΚ. Γύρω στους 10 λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εσείς έχετε καλύτερη την εικόνα, είναι λιγότεροι? Εντάξει, εγώ δεν έχω τέτοια εκτίμηση. Δεν έχω ακριβή αυτό, αλλά δεν έχω τέτοια εκτίμηση. Πιθανόν υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που διαφωνούν, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλο αριθμό. Εσείς δεν είστε ένας από αυτούς και φάνηκε καθαρά αυτό. Επιστολική ψήφος.
Εδώ τώρα, ενώ είχατε πετύχει, η κυβέρνηση είχε πετύχει μια συνένεση, ξαφνικά την τίναξε στον αέρα, διευρύνοντας την επιστολική ψήφο σε αυτή τη φάση με τροπολογία και για τις εθνικές εκλογές. Τι λέτε, τι συνέβη? Κύριε Ντόγκα, το Πασόκ και το 19 και το καλοκαίρι του 23, στα ζητήματα ψήφου των αποδήμων και διευκόλυνση συμμετοχή στις εκλογές στους Έλληνες και εκτός και εντός της ελληνικής επικράτειας, ψήφισε υπέρ, γιατί πολύ απλά πιστεύει ότι πρέπει να διευρυνθεί η συμμετοχή, πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε πάρα πολλούς συμπατριώτες μας, είτε είναι εκτός της Ελλάδας, είτε είναι εντός της Ελλάδας, αλλά δεν μπορούν να πάνε στον τόπο που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, να συμμετάσχουν στις εκλογές ισότιμα και να δώσουν τη δική τους προτίμηση στην κάλπη. Αυτό λοιπόν διαμορφώθηκε ως ένα κλίμα συνένεσης, το οποίο μάλιστα μέχρι και την Δευτέρα που εισήχθη το νομοσχέδιο στο Ολομέλεια και την ώρα της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, το Πασόκ ευθέως είπε ότι είναι υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου με επιφυλάξεις, με διαφορετικές προτάσεις και ιδιαίτερα όσον αφορά την επιλογή ψήφου στο εσωτερικό και αν αυτό θα διευρυνθεί ή θα είναι ένα δικαίωμα για όσους έχουν αντικειμενικό πρόβλημα που θεωρούμε ότι αυτοί θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου. Τώρα, όλο αυτό η κυρία Κεραμέως το εξέλαβε ως λευκή επιταγή με έναν τρόπο θα έλεγα αντιδεοντολογικό, αντικοινοβουλευτικό, αντιθεσμικό και ξαφνικά είπε ότι την συμμετοχή με επιστολική ψήφο, χωρίς να έχει ενημερώσει τα κόμματα, χωρίς αυτό να περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο. Μάλιστα, υπήρχε διάταξη που έλεγε ότι δεν μπορεί να εφάρμοσε τις εθνικές εκλογές και έρχεται και φνηδιάζει τη Βουλή και τα κόμματα, κάνοντας μια αυθαίρετη επέκταση στις εθνικές εκλογές. Και γιατί λέμε αυθαίρετη? Γιατί όλοι συμφωνήσαμε ότι ναι, να υπάρχει επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, να δούμε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και το αδιάβλητο πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Να. Γιατί πάμε σε εκλογές χωρίς εκλογικούς καταλόγους. Οι εκλογικοί κατάλογοι θα ξεκαθαριστούν μετά τις ευρωεκλογές. Να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο στις ευρωεκλογές και θα έρθουν μετά να το συζητήσουμε και στις εθνικές εκλογές. Όλα αυτά η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Μητσοτάκης τα πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων, τη συνένεση την έβαλαν στην άκρη και δυστυχώς επεδίωξαν να υπάρχει μία ένταση και μία εργαλειοποίηση, ακριβώς γιατί το μόνο που τους ενδιέφερε είναι να πούν στους ομογενείς τους αποδήμους ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται για αυτούς. Α, μάλιστα. Δεν ενδιαφέρονται. Όμως το έκαναν γι' αυτό, λέτε εσείς. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι χάθηκε μία μοναδική ευκαιρία συνένεσης που είχε διαμορφωθεί από το ΠΑΣΟ και από το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Γιατί ακριβώς η αλαζονική συμπεριφορά και ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών δυστυχώς τους επέβαλαν να υλοποιήσουν άλλο σχεδιασμό που οδήγησε τελικά στο να μην περάσει τροπολογία και να μην έχει εφαρμογή για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και ενώ εμείς λέγαμε αποσύρεται αυτή την τροπολογία για να είμαστε σε αυτό το πνεύμα συνένεσης όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι Δευτέρα το απόγευμα, η κυβέρνηση επέμεινε και παραλαμβάνω δεν επέμεινε τυχαία, επέμεινε γιατί ήθελε ακριβώς να δημιουργήσει αυτή την ένταση και να αποδώσει δήθεν πολιτικές ευθύνες. Είναι όμως η κυβέρνηση υπεύθυνη γιατί χάθηκε η ευκαιρία, γιατί χάθηκε η συνένεση, γιατί χάθηκε η δυνατότητα με ευρεία πλειοψηφία να δοθεί δυνατότητα ψήφου στους αποδήμους για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ακούω όλα αυτά, αξιολογούνται από τον κόσμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα επαναφέρει όλο αυτό μετά τις ευρωεκλογές. Τι λέτε, θα είναι διαφορετικά τότε? Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι μετά την δοκιμή που θα έχουμε στις ευρωεκλογές και αφού έχουμε δει την αποτελεσματικότητα και το αδιάβλητο να συζητήσουμε για τις εθνικές εκλογές, ουσιαστικά τι κάνει, αδειάζει την κυρία Κεραμέως, αυτή είναι η πραγματικότητα, και την πρωτοβουλία που είχε να φέρει την τροπολογία αυτή. Δεν το γνώριζε ο Πρωθυπουργός, κύριε Κατρίνη, δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός τι έκανε Κεραμέως? Δεν νομίζω ότι δεν το δει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν αλλά είναι σίγουρο ότι η αποστροφή αυτού του Πρωθυπουργού αδειάζει μεγαλοπρεπέστατα την κυρία Κεραμέως. Μάλιστα, μετά το αποτέλεσμα λέτε και τις αντιδράσεις από τα κόμματα, τότε αλλιώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στην ακρίβεια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Το τεράστιο πρόβλημα είναι η ακρίβεια του μεγαλύτερου κομματιού του κόσμου. Τι λέτε εσείς, μπορεί η κυβέρνηση να πάρει περισσότερα μέτρα και δεν το κάνει? Κύριε Ντόκα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όλοι οι πολίτες, σε συντριπτικό μάλλον ποσοστό, πλέον ομονοούν ότι η ευθύνη για την εσχροκέρδεια και όχι για την ακρίβεια, γιατί υπάρχει εσχροκέρδεια στην αγορά, η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση.
όλη αυτή η επιχειρηματολογία περί εισαγόμενης ακρίβειας, περί προσπάθειας της κυβέρνησης, περί μέτρων τα οποία έχουν αποτελέσματα, έχουν καταρρεύσει. Γιατί? Γιατί η πραγματικότητα που βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, οι καταναλωτές, οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ είναι αμήλικτη. Πληθωρισμός τροφίμων, η Ελλάδα ακριβότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τους τελευταίους δύο μήνες ανεβαίνει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα, ενώ πέφτει στην Ευρωζώνη. Τηλεπικοινωνίες 50% ακριβότερες από την Ευρώπη με βάση τη Eurostat. Στα ενοίκια, μεγάλες αυξήσεις, πάνω από 7% μέσα σε ένα χρόνο, σε κάποιες περιοχές περιβαίνουν και το 15% και 20%. Προμήθειες τραπεζών, είδατε ότι μετά από 4 χρόνια αδράνειας κυβέρνησης ήρθε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να επιβάλλει πρόστιμα και νέο κανονισμό στις τράπεζες. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν έκανε απολύτως τίποτα. Στα δε καύσιμα και στα ενέργεια έχουμε προσωρινά μία ύφεση, αλλά οι επιπτώσεις της ανόδου των τιμών είναι ακόμα ορατές. Όμως αυτό το οποίο η κυβέρνηση χρεώνεται και να το κάνει, και το λέω ευθέως, ένα μεγάλο κατηγορό στην κυβέρνηση, είναι ότι ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε επισημάνει τα απορρυπαντικά πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από την Ευρώπη, τα σχολικά πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από την Ευρώπη, το βρεφικό γάλα, είδος πρώτης ανάγκης, πολύ ακριβότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η κυβέρνηση άφησε 1,5 χρόνο χωρίς να κάνει τίποτα, άφησε τις τιμές να πάνε στα ύψη, άφησε την ακρίβεια να γίνει εσχροκέρδια και κάποιοι να βγάζουν εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως άφησε ανυπεράσπιστους τους Έλληνες πολίτες που δεν μπορούν να απεξέλθουν αγοράζοντας βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης. Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ προτείνει εδώ και 2 χρόνια μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Δηλαδή να πέσει η τιμή στο ράφι για να αγοράζει ο καταναλωτής φτηνότερα. Τι μας λέει η κυβέρνηση? Ότι το μέτρο αυτό δεν απέδωσε. Στην Ισπανία μόλις προχτές ανανέωθηκε για 6 μήνες. Στην Πορτογαλία μειώθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα 17 μονάδες, κύριε Ντόκα. Στην Πολωνία το ίδιο. Στην Κύπρο που μηδενίστηκε ο ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, 3 στα 4 προϊόντα έμειναν αμετάβλητες οι τιμές. Εδώ η κυβέρνηση κρατάει υψηλά το ΦΠΑ στα βασικά διατροφής και διαβίωσης για να εισπράττει περέσοδα και να έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης Χριστούγεννα, Πάσχα και πριν τις εκλογές να μοιράζει επιδόματα σαν ο καλός μάγος με τα δώρα. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Μείωση ΦΠΑ βασικά διατροφής. Ελέγχου στην αγορά με πρόστιμα. Μπορεί το τελευταίο διάστημα επικοινωνιακά να έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά χάθηκαν 2 ολόκληρα χρόνια. Λέμε, κύριε Ντόκα, επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν 300 και 350 ευρώ σε μόνιμη βάση και το έχουμε κοστολογήσει και όχι μόνο κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα και πριν τις εκλογές, και βεβαίως ενιαία αρχή καταναλωτή, και για το βρεφικό γάλα λέμε διατίμηση, προσέξτε, διατίμηση, γιατί είναι είδος επιβίωσης, δεν είναι είδος ανάγκης μόνο, επιβίωσης. Έτσι. Και μηδενικός ΦΠΑ για το βρεφικό γάλα, ώστε τα νέα ζευγάρια να μπορούν να προμηθευτούν ένα είδος επιβίωσης για τα παιδιά τους. Γιατί δεν τα κάνει αυτά η Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν κάνει? Γιατί πράγματι εσείς εδώ και πολλούς μήνες, εδώ και 1,5 χρόνο έχετε καταθέσει σοβαρές προτάσεις μείωσης ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γιατί δεν το κάνει? Θα σας πω. Γιατί είναι 2 οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί άφησε τις μεγάλες εταιρείες να εσχροκερδούν και να βγάζουν υπερκέρδη. Από ιδεολογική επιλογή, λέτε? Γιατί είναι, αυτοί είναι οι συνομιλητές τους, όπως άφησε εταιρείες πετρελοειδών για ένα χρόνο πριν επιβάλλει το 33% μετά από πρόταση Κομισιόν. Και το δεύτερο είναι γιατί ο υψηλός ΦΠΑ αποφέρει έσοδα στον κρατικό μηχανισμό, ώστε να δίνει χρήματα με επιδόματα όπου θέλει ο κ. Μητσοτάκης για να εμφανίζεται γαλαντόμος. Όμως ο υψηλός ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής ποιον θίγει? Τη μεσαία τάξη, τους νοικοκυρέους και τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας. Και η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, κύριε Ντόκα, δεν είναι μόνο πρόταση του ΠΑΣΟ. Είναι σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας είπα πριν, Πορτογαλία, Πολωνία, Ισπανία, Κύπρος. Πολλές χώρες το έχουν εφαρμόσει, έχουν αποτελέσματα, και εδώ η κυβέρνηση επιμένει να ψεύδεται λέγοντας ότι το μέτρο αυτό απέτυχε, όταν οι χώρες το ανανεώνουν και μειώνουν περαιτέρω το ΦΠΑ. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Πριν λίγο υπήρξε μια δημοσκόπηση, Μέγκα,
μέτρων ανάλυσης. Λέω και το κανάλι και την εταιρεία για να μπορούν να φιλτράρουν οι τηλεθεατές και τους αριθμούς, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν είναι εντελώς έτσι, δεν είναι ευαγγέλιο καμία δημοσκόπηση, ούτε πρέπει να παίρνει κανείς τις μετρητές τους αριθμούς, όμως δείχνουν τάσεις. Εκτίμηση ψήφου 35% Νέα Δημοκρατία, δεύτερη εσείς 13,7, δεύτερο το Πασόκ 13,7, 12,1 ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,3 το ΚΚΕ διψήφιο, 8,2 η Ελληνική Λύση κερδίζει μέσα από όλα αυτά, οι άλλοι υπόλοιποι λίγο κάτω από το 3 ή λίγο περισσότερα από το 3 τα ποσοστά τους. Τι λέτε για την δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ και τι λέτε για το ποσοστό? Μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτό το ποσοστό είστε ευχαριστημένοι? Δεν θα έπρεπε να έχετε μεγαλύτερα ποσοστά? Θα σας πω, εμείς έχουμε τις ευρωεκλογές μπροστά μας, έχουμε διπλό στόχο. Ο πρώτος στόχος είναι να πάρουμε τη δεύτερη θέση μετά από πάρα πολλά χρόνια και ο δεύτερος στόχος είναι να έχουμε ένα τέτοιο ποσοστό που να πιστοποιεί τη δυναμική ανόδου, τέτοια δυναμική που το ΠΑΣΟΚ να μπορεί βάσιμα να υποστηρίζει ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι η ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση απέναντι στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη. Στη δημοσκόπηση που μόλις αναγνώσατε, αλλά και στις πιο πολλές, οι τάσεις είναι συγκεκριμένες. Υπάρχει μια σημαντική πτώση της Νέας Δημοκρατίας, αξιοσημείωτη. Υπάρχει μια άνοδος του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι δύο μονάδες και περισσότερο σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές, και μια πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτουν και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Σίγουρα θα θέλαμε και θα επιδιώξουμε μέσα από την καθημερινή μας προσπάθεια και την επικοινωνία με τους πολίτες πόρτα-πόρτα, σε κάθε σπίτι, σε κάθε χώρο δουλειάς, να ακούμε τα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις, να μεταφέρουμε τα ζητήματα και να επιδιώκουμε δικαιοσύνη και ισονομία. Αυτός είναι ο στόχος, ώστε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τα ποσοστά μας για να έχουμε μια σημαντική αύξηση στις ευρωεκλογές, τέτοια που επαναλαμβάνω να πιστοποιεί ότι είμαστε και σε τροχιά δυναμικής ανόδου, αλλά και σε τροχιά να κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Βεβαίως, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη συγκυρία της στιγμής. Η κάλπη θα ανοίξει το καλοκαίρι, οι πολίτες θα μιλήσουν. Εμείς λοιπόν σε αυτή την πορεία, όχι μόνο μέχρι τις ευρωεκλογές, που είναι ένας ενδιάμεσος στόχος, αλλά μέχρι και τις επόμενες εκλογές, αλλά και μετά, προσπαθούμε να πυκνώσουμε την επικοινωνία με τους πολίτες, να θέτουμε τα πραγματικά ζητήματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η δημόσια υγεία, όπως είναι η ανασφάλεια, όπως είναι η εγκατάλειψη των αγροτών και των κτηνοτρόφων που βγαίνουν στους δρόμους γιατί βαρέθηκαν να ακούνε ψέματα και κοροϊδίες, παίρνοντας μειωμένες. Είστε υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών, μιας και το λέτε. Είστε υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών? Είμαι υπέρ της στήριξης των αγροτών, οι οποίοι είδαν πετσοκομμένες ενισχύσεις λόγω ανικανότητας της κυβέρνησης και λοιπούς διαπραγμάτευσης στην κοινή αγροτική πολιτική, βλέπουν πετσοκομμένες αποζημιώσεις μετά από καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα και βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα για να στηρίξει τους αγρότες εκτινοτρόφους με υψηλό κόστος παραγωγής, με μειωμένη διαπραγματευτική δύναμη και βεβαίως με όλα τα καιρικά φαινόμενα που απειλούν τις καλλιέργειές τους. Άρα, ο πρωτογενής τομέας που για εμάς ήταν πάντα προνομιακός χώρος και τον στηρίζαμε και τον πιστέψαμε τους αγρότες και τους ανθρώπους, η δημόσια υγεία, η καταπολέμηση της ακρίβειας, η ασφάλεια στους δρόμους, μια δημόσια παιδεία η οποία θα δίνει ίσες δυνατότητες και στα παιδιά της Υπαίδρου και της Επαρχίας να έχουν πρόσβαση στη γνώση και σε ευκαιρίες στη ζωή και πολλά άλλα ζητήματα, όπως και αυτά με τα νέα ζευγάρια που όταν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε, κύριε Ντόκα, για κοινωνική κατοικία και αδυναμία νέων ανθρώπων να βρουν έστω και μια γκαρσονιέρα να μείνουν, κάποιοι έλεγαν είστε υπερβολικοί. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι και βεβαίως η στήριξη των συνταξιούχων που άκουσαν τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για κατάργηση προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου και εισπράττουν το ένα ψέμα μετά το άλλο, και των εργαζόμενων οι οποίοι ακούνε για αυξήσεις αλλά βλέπουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια να τρώει τις όποιες αυξήσεις, να έχουν μειωμένα εισόδηματα. Αυτή λοιπόν για μας είναι οι συνομιλητές, είναι οι άνθρωποι τους οποίους κοιτάμε στα μάτια, είναι οι άνθρωποι τους οποίους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε με προτάσεις και ρεαλιστικές λύσεις, και αυτή η δουλειά, κύριε Ντόκα, συνεχίζεται, θα ενταθεί και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα και στις ευρωεκλογές αλλά και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί η πλειοψηφία της κοινωνίας φαίνεται να μην επιδοκιμάζει τις επιλογές
και στρατηγική του κ. Μητσοτάκη. Πού βρίσκεται, πού βάζετε τον πύχη για τις ευρωεκλογές? Άκουσα τον πριν ένα μήνα τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει είναι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα. Ναι, είναι στρατηγικός στόχος το 15-16 στις ευρωεκλογές. Ναι, εκεί βάζετε τον πύχη. Και μετά είπε βέβαια αυτά που λέτε κι εσείς για την δυναμική και την προοπτική που πρέπει να έχει εγώ το ΠΑΣΟΚ, νομίζω, που πρέπει να κινηθεί ανωδικά. Αυτό είναι ο πύχης όμως των ευρωεκλογών, 15-16. Δεύτερη θέση είναι ένα σημαντικό στόχο. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ένα ποσοστό ισχυρό τέτοιο που θα δείξει στον κόσμο ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει πλέον ως ρεαλιστική κυβερνητική. Ποιο είναι αυτό σύμφωνα με τη δική σας οπτική? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει. Πάνω από 15-16 λέει ο Ανδρουλάκης, εσείς τι λέτε? Θεωρώ ότι ένα ποσοστό, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε, ίσως και ακόμα μεγαλύτερο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αυτή η δυναμική και καταγράφεται, θα δείξει ότι πλέον αλλάζουν οι σχετισμοί και ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει και επιστρέφει για να δικαιώσει τις προσδοκίες των πολιτών που έζησαν το ΠΑΣΟΚ και τις αλλαγές που έκανε, που είδαν ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα κοιτούσε τους πολλούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς, που ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα παίρνει αποφάσεις με όρους δικαιοσύνης, ισονομίας και ευκαιριών για όλους. Αυτό θέλει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα εκπροσωπήσει και είμαι βάσιμα αισιόδοξο ότι αυτό θα αποτιμηθεί θετικά από τους πολίτες και στις επόμενες ευρωεκλογές. Ένα τελευταίο ερώτημα, να πάμε μπροστά ένα χρόνο. Το 25, το Γενάρη του 25, υπάρχουν προεδρικές εκλογές στη χώρα. Τρέχει μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, δεν είναι αυτή που ανακοινώθηκε σήμερα, στην οποία η Μέτρων Ανάλυσης ρωτάει τους πολίτες αν πιστεύουν ότι πρέπει να επανεκλεγεί η Σακελαροπούλου ή πρέπει να εκλεγεί ο Νανόπουλος, ο Βαγγέλης Βενιζέλος ή ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν είναι τυχαία τα ονόματα που βάζει ο Φαναράς ποτέ. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος ακούγεται πολλές φορές για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν υπάρξει η πρόταση αυτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Βαγγέλη Βενιζέλο, θα στηρίξετε? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ νωρίς για να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Και βεβαίως κάθε συζήτηση προϋποθέτει ότι τα πρόσωπα τα οποία τίθενται σε αυτή τη συζήτηση είναι, δέχονται και αποδέχονται την πρόταση. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε επί θεωρητικών και επί υποθέσεων. Ένα χρόνο πριν προκύψει αυτό το ζήτημα, έχουμε ενδιάμεσους σταθμούς που θεωρούμε ότι πολιτικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για μας το ΠΑΣΟΚ έχει σημασία σε αυτή την πορεία να υπάρχει αλλαγή συσχετισμών, ακριβώς για να υπάρχει γι' αυτό ως παρακαταθήκη σε όποιους σκέφτονται ή απεργάζονται τα οποιαδήποτε σενάρια. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Κατρίνη, να είστε καλά, να είστε καιρός. Καλά κύριε Τόκα, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα κυρίες και κύριοι.